Μια επιλογή κρίνεται εκ των υστέρων. Είναι δεδομένο ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν έχουν προσφέρει τα αναμενόμενα. Κάποιοι μπορεί να έχουν προσφέρει λίγο, αλλά περιμέναμε πολύ περισσότερα πράγματα. Σίγουρα για να χαθεί το πρωτάθλημα κάποια πράγματα δεν δούλεψαν καλά. Ειδικά όταν είσαι μια ομάδα που για 25 τόσες αγωνιστικές βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Τόσο καιρό η ομάδα είναι πρώτη, έχει ισοβαθμή και χάνει το πρωτάθλημα από την ισοβαθμία. Σημαίνει ότι αυτό το πρωτάθλημα έχει χαθεί στις λεπτομέρειες. Σίγουρα κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει καλά, σίγουρα έγιναν και αρκετά λάθη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην ομάδα κάποια πράγματα που τα βλέπαμε και κάποιες αποφάσεις που θα πάρθουν, θα παρθούν από τα γεγονότα και από την όλη εικόνα και την πορεία της ομάδας και όχι απλά επειδή χάθηκε το πρωτάθλημα, διότι μπορεί σήμερα να ήμασταν πρωταθλητές, όμως κάποιες αποφάσεις θα έτσι για λίγο ίδιες, είτε κερδίζαμε και χάναμε αυτό το πρωτάθλημα. Και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν σημαίνει επειδή χάσαμε ότι έγιναν τόσα πολλά λάθη, για αν κερδίζαμε θα διαγράφονταν τα πάντα. Δεν είναι ξεκαθαρό. Για τον Μοντέιρο ήθελα να μας πεις, τελικά δεν συνεχίσει με την ΑΕΛ. Ο Μοντέιρο είναι ένας ποδοσφαιριστής του οποίου το συμβόλαιο με την ομάδα μας έχει λήξει. Στον ποδοσφαιριστή έχει γίνει πρόταση για ανανέωση της συνεργασίας την οποία έχει στα χέρια του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μια αρκετά ικανοποιητική πρόταση. Γνωρίζει ο ποδοσφαιριστής ότι θα θέλαμε να συνεχίσει την συνεργασία του μαζί μας. Γνωρίζει την πρόταση που έχει στα χέρια του από την ομάδα μας. Και είναι αρκετά καλή πρόταση για τα οικονομικά δεδομένα και τις απολαύες που είχε ο ποδοσφαιριστής μέχρι σήμερα. Από εκεί και πέρα ο ποδοσφαιριστής ζήτησε, όπως μεταβεί στην πατρίδα του, για διακοπές και αργότερα θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, για να μας απαντήσει στην πρόταση, για να συζητήσει ξανά το ενδεχόμενο νέα συνεργασία με την ομάδα. Αυτή ήταν η πρόταση του ποδοσφαιριστή προς εμάς εδώ και πάρα πολλές μέρες, ότι θα ήθελε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και μετά να σκεφτεί για το μέλλον του και την συνεργασία του με την ΑΕΛ. Το ενδιαφέρον από εμάς είναι δεδομένο. Η πρόταση είναι στα χέρια του ποδοσφαιριστή. Να πω και το στον ίδιο. Από εκεί και πέρα τίποτα δεν γίνεται με το ζόρι. Άμα θέλει ο ποδοσφαιριστή να συνεχίζει κάπου αλλού την καριέρα του, σίγουρα είναι ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ΑΕΛ. Τον ευχαριστούμε και ελπίζουμε ότι θα κάνει δεύτερα σκέψεις και θα συνεχίσει τελικά με την ομάδα. Μάλιστα. Ουόν, Νικολάου και Άντο είναι ποδοσφαιριστές που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Θα τους κρατήσετε? Έγινε μια πρώτη επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές. Ξέρουν τις προθέσεις της ομάδας μας. Η πρόθεση είναι να παραμείνουν και οι τρεις ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της ομάδας. Ο Μάριος Νικολάου και ο Ουόν εκ των αρχηγών της ομάδας. Σίγουρα δεν βλέπω να υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσει η συνεργασία μαζί τους. Το ίδιο και με τον Έμπο. Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες. Θεωρώ δεδομένη την παραμονή και των τριών ποδοσφαιριστών της ομάδας. Καλουγουντζέροβιτς, Γκέντσεφ και Ποτοκάρα αποχωρούν. Ο Γκέντσεφ και ο Καλουγκέροβιτς έχουν ολοκληρωθεί τα συμβόλαια με την ομάδα μας. Ο Καλουγκέροβιτς έχει συμβόλαιο με την ομάδα του στην Κίνα. Ήταν δανεικός στην ομάδα μας για 6 μήνες. Εξάμεινο ήταν και το συμβόλαιο του Γκέντσεφ, έχει ολοκληρωθεί. Όσο αφορά τον Πότοκαρ, έχει συμβόλαιο για ακόμη 2 χρόνια με την ομάδα μας. Είναι αποφάσεις που θα πάρει η τεχνική ηγεσία για την παραμονή, όχι του οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Το ξεκίνημα για την προετοιμασία πότε έχει οριστεί? Λόγω του ότι έχουν μετατεθεί κατά 15 μέρες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Προγραμματίζεται η έναρξη της προετοιμασίας.